Τι σας είπα πριν το διάλειμμα, ότι έχω εδώ τον ειδικό, ο οποίος έρχεται να μας απελευθερώσει από οτιδήποτε μας κρατάει καθυλωμένο. Λοιπόν, τον αγαπάτε πάρα πολύ, τον αγαπάμε κι εμείς, γιατί μας φέρνει πρωτοποριακά προϊόντα και όχι μόνο. Έχει έναν πρωτοποριακό χώρο, όπου λύνει κάθε θέμα που αφορά την κίνησή μας. Ο κύριος Τσεκούρας, φυσικοθεραπευτής, καλώς ήρθατε και πάλι. Γεια σας, κύριε Παλίτσα. Λοιπόν, έχετε δημιουργήσει πολύ μεγάλο σουξέ, καθώς οι άνθρωποι με ρωτάνε συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από μικρές ηλικίες μέχρι μεγάλες ηλικίες που να μην έχετε προβλήματα με το σκελετό σας. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι οι ώρες που δουλεύουμε σε υπολογιστή, είναι το γεγονός ότι γυμναζόμαστε όσοι γυμναζόμαστε λάθος. Λοιπόν, αυτό κάνει να έρθουμε στα δικά σας χέρια. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Πάμε στη φυσιοκίνηση, στο κέντρο το οποίο έχετε φτιάξει στην Γλυφάδα και που λύνεται κάθε πρόβλημα αφορά τις δυσκολίες στην κίνηση, αλλά και άλλα προβλήματα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι πείτε μόνο. Μου. Είναι λοιπόν ένα πρωτοποριακό κέντρο φυσικοθεραπείας, ναι, το οποίο ενσωματώνει τη φυσικοθεραπεία στο πλήρες της φάσμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να καλύψουμε θεραπείες, φυσικοθεραπείες, ευεξία, υπηρεσίες ευεξίας. Όταν λέτε υπηρεσίες ευεξίας, τι εννοείτε? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη μασάζ. Έχουμε πολύ θεραπευτικά μασάζ. Αλήθεια. Με hot stones, με σοκολατοθεραπεία, με χαμάμ. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε υπηρεσίες που έχουν ένα θεραπευτικό χαρακτήρα, ναι, αλλά παράλληλα να σου δίνουν και ευχαρίστηση. Και αυτό στο κάτω-κάτω είναι και η ευεξία. Κύριε Τσεκούρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή βλέπω τώρα στα πλάνα μια κυρία η οποία είναι σε μεγάλη ηλικία. Επειδή από μια ηλικία και μετά υπάρχουν τα θέματα της οστεοπόρωσης και γενικότερα θέματα που αφορούν το μυοσκελωτικό μας, ναι, σύστημα. Βέβαια. Έχετε λύσεις και για αυτά τα θέματα? Και βέβαια έχουμε λύσεις. Εδώ παρακολουθούμε την κλινική εξέταση που κάνουμε σε μια κυρία για να, ναι, δούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά της. Συνεκτιμούμε ευρήματα που θα δούμε από την κλινική εξέταση, από το ιστορικό που έχει και από το παραπεντικό του γιατρού της και θα οργανώσουμε ένα σχήμα θεραπείας που να είναι προσαρμοσμένο δηλαδή στο πρόβλημά της. Έχουμε φέρει τώρα τελευταία μια πρωτοποριακή μέθοδο από την Νορβηγία που λέγεται Scan Lab Therapy. Ναι. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμός ραδιοσυχνοτήτων με λέιζερ. Και έχει σαν σκοπό να βελτιώσει και να θεραπεύσει παθήσεις του μυοσκελετικού. Τι λέτε όπως? Γοναλγίες, οσφιαλγίες, αυχεναλγίες, οτιδήποτε αφορά τις αρθρώσεις και το μυοσκελετικό σύστημα, μπορούμε να επέμβουμε. Είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος με πολύ μικρό χρόνο παραμονής του ασθενή στο θεραπευτήριο. Τι λέτε τώρα? Με πολύ γρήγορα δηλαδή αποτελέσματα, ναι, για αθλητές. Μέσα σε μία-δύο θεραπείες βλέπει αμέσως την επίδραση και τη μείωση του πόνου, την αύξηση της κινητικότητας. Λοιπόν, να σας διακόψω, γιατί όσοι το μας παρακολουθείτε, εδώ, καταλαβαίνετε, ναι, ότι αυτό που μας παρουσιάζει ο κύριος Τσεκούρας είναι ό,τι τελευταίο στο να λυτρωθούμε από πόνους, καθώς πάρα πολύ επιμένουμε να πονάμε και να μην αναφερόμαστε στον ειδικό. Πώς μου είπατε ότι λέγεται αυτή η μέθοδος? Scan Lab. Scan Lab. Scan Lab. Και έρχεται από την Νορβηγία. Έρχεται από την Νορβηγία. Άρα, γιατί να επιμένετε να θέλετε να πονάτε, αφού υπάρχει η λύση στο πρόβλημά σας και μου λέτε ότι χρειάζονται έστω και λίγες συνεδρίες, έτσι? Σε πολύ λίγες συνεδρίες το αποτέλεσμα είναι πολύ θεαματικό στην αύξηση της κινητικότητας και στη μείωση του πόνου. Γιατί αυτό που θέλει ο ασθενής είναι να μην πονάει. Βεβαίως. Και στο να μην πονάμε πλέον, η ιατρική έχει κάνει τεράστια βήματα. Ακριβώς. Κύριε Τσεκούρα, ακόμα και αν είναι τραυματισμός, ας πούμε, από κακή στάση ή από αθλητική κάκωση. Ακριβώς. Ένας οξύς τραυματισμός, ναι, που θέλει άμεση αντιμετώπιση, μπορούμε να επέμβουμε και να καταστήλουμε το ίδημα, τη φλεγμονή στην άρθρωση ή σε ένα μη. Και αφορά γόνατα, αφορά μέση, αφορά αυχένα. Βλέπω τώρα νεαρό, ναι, άντρα. Ναι, ναι, ναι. Που, εδώ βλέπουμε έναν αθλητή, ναι, ο οποίος είχε πρόβλημα στην αυχενική του μοίρα. Και μέσα από κάποιες τεχνικές, αφού έχει προηγηθεί η θεραπεία Scan Lab, αυξάνουμε την κινητικότητα της σπονδυλικής του στήλης, έτσι ώστε να μπει γρήγορα πάλι στο άθλημά του. Τι λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι επειδή και στον δρόμο με βλέπετε και μου λέτε για την εκπομπή και πάντοτε οι ειδικοί που έρχονται, οι επιστήμονες, κάνουν ό,τι καλύτερο για να μπορέσετε και όλοι να μπορέσουμε σε αυτή την εποχή που είναι δύσκολη να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτές τις θεραπευτικές υπηρεσίες σας. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε σήμερα που είναι και γιορτιάρα μέρα για τον κόσμο που βλέπει για να απαλλαγεί από τους πόνους? Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, ναι, για τους 5 πρώτους που θα πάρουν τηλέφωνο μέχρι το τέλος της εκπομπής, ναι, θα τους κάνουμε δώρο μία θεραπεία Scan Lab
για να δούνε αμέσως τα ωφέλη, τα θεραπευτικά που έχει αυτή η μέθοδος. Οι πέντε πρώτοι που θα καλέσουν αυτή τη στιγμή θα έχουν τελείως δωρεάν την πρώτη τους θεραπεία. Τι λέτε, είναι πολύ σημαντικό. Οι πέντε πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσετε θα έχετε τελείως δωρεάν τη θεραπεία του Scanlab, έτσι, που σας λυτρώνει από τους πόνους, όπως υποστηρίζει ο κύριος Τσακούρας. Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα αυτά, διότι δεν ξέρω άνθρωπο που να μην έχει θέμα με τα γόνατα, με τη μέση, με τον αφιένα, με την πλάτη, με την ομοπλάτη, με τις στενοντίτιδες. Με όλο το δηλαδή, σκελετικό δεν σύστημα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην υποφέρει και κάθε ηλικίας με θέματα που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα. Αυτό το οποίο έχετε κάνει επίσης και έχει περάσει πάρα πολύ στον κόσμο μέσω και από την, γιατί έχω εισερχόμενα από την εκπομπή μας, είναι ότι έχετε δημιουργήσει την εταιρεία την BioSalve, η οποία έχει εξαιρετικά πρωτοποριακά προϊόντα. Εγώ έχω δοκιμάσει το ένα, θα το πω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για τις αλβεστρόλες. Οι σαλβεστρόλες που είναι ένα προϊόν μοναδικό, είναι μια ουσία εξαιρετικά ιδιαίτερη, την οποία πατέντα την έχει βρει ο κύριος Τσακούρας. Σωστά τα λέω? Δεν την έχω βρει εγώ. Συνεργάζομαι με ένα team επιστημόνων στην Αγγλία, οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την ανακάλυψη. Η ομάδα σας πάντως. Είναι έχει. Η ομάδα, είναι συνεργάτες μου, ναι. Οι οποίοι είναι ένα πολύ σοβαρό team, το οποίο εργάζεται πάνω σε διάφορες θεραπείες για τον καρκίνο. Και έχουν βρει πάρα πολλά συστατικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση αυτής της πολύ σοβαρής ασθένειας. Ψάχνοντας λοιπόν στις ουσίες, προσπάθησαν να βρουν και φυσικές ουσίες, δηλαδή πώς η φύση θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Βρήκαν λοιπόν ότι τα βότανα και τα φυτά γενικότερα που είναι σε φυσικό περιβάλλον και δεν καλλιεργούνται, είναι πολύ πλούσια σε αυτές τις σαλβεστρόλες. Είναι δηλαδή ουσίες του ανοσοποιητικού τους. Μάλιστα. Και άρα έτσι, οι σαλβεστρόλες είναι η ουσία η οποία δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, σωστά? Των φυτών. Των φυτών. Λοιπόν, βρήκαν όμως ότι όταν τις χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, λειτουργούν με ένα φοβερό αντιοξειδωτικό τρόπο. Αυτό είναι η σαλβεστρόλη. Είναι προϊόν, είναι σε κάψουλες. Ναι, και αυτό εδώ είναι κρέμα. Και αυτό είναι το ίδιο προϊόν ακριβώς, αλλά σε κρέμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δέρμα. Η δράση της λοιπόν είναι αντιοξειδωτική. Αυτό που ανακάλυψαν λοιπόν, έχοντας όλη αυτή τη γνώση γύρω από τις πολύ σοβαρές ασθένειες, είδαν λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό. Και καταφέρνει λοιπόν να καταστρέψει παθογόνα κύτταρα στον οργανισμό, να διατηρήσει τα φυσιολογικά ακέραια. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη. Και παθογόνα κύτταρα. Ναι, είναι σε μια κατηγορία που λέγονται food-based pro-drugs, δηλαδή διατροφικά προφάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ενεργή ουσία, την οποία όταν την καταναλώνεις, γίνεται ένας τοξικός παράγοντας για όποιο παθογόνο κύτταρο υπάρχει στον οργανισμό σου. Τι λέτε, άρα δηλαδή αυτό, οι σαλβεστρόλες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα από όποια επίθεση και αν δέχεται, έτσι. Ακριβώς. Ενώ πιο παλιά είχαμε εμπειρία μόνο για τις βιταμίνες και ξέραμε ότι η βιταμίνη C είναι αντιοξειδωτική, αυτοί οι επιστήμονες ψάξαν να βρουν και ποιες άλλες ουσίες στη φύση θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Άρα, συμπληρώνουμε καθημερινά το διαιτολόγιο μας με σαλβεστρόλες, που λείπουν όμως από το καθημερινό μας διαιτολόγιο. Τις οποίες βρίσκουν και στα φαρμακεία. Και βέβαια. Ναι. Να σας πω, αυτή η κρέμα τώρα, αυτό εντάξει, το πίνεις. Ναι. Την κρέμα πώς τη χρησιμοποιείς? Τη χρησιμοποιείς όπως μια κρέμα ομορφιάς. Τη βάζεις δηλαδή τοπικά, όπου χρειάζεται, για να ενισχύσεις τους μηχανισμούς του δέρματος. Τι λέτε, για να μπορέσεις και να προφυλάξεις δηλαδή και να προφυλάξεις το δέρμα από όποια επίθεση μπορεί να δεχτεί. Είναι από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, από τον ήλιο. Δηλαδή παράγοντες που μπορεί να λειτουργήσουν τοξικά στο δέρμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, συγγνώμη, αυτό εδώ που μου το δώσατε, σε ό,τι πόνο έχω, δηλαδή βάζω επάνω και θα σας πω. Αυτό το δοκίμασα και στον πονοκέφαλο. Λοιπόν, και σας βοήθησε, πιστεύω. Βοήθησε πάρα πολύ. Ναι.
Τι έχει αυτή η μαγική κρέμα μέσα? Λοιπόν, αυτή την κρέμα εμείς την δοκιμάσαμε πρώτα κλινικά, δηλαδή την χρησιμοποιούσα στο φυσικοθεραπευτήριό μου με τους ασθενείς μου. Ναι. Και εγώ ίδιος στην αρχή δεν πίστευα ότι είχε τόσο καλά αποτελέσματα. Ψάχνοντας τελικά, έφτασα μέχρι την εταιρεία που το παράγει, στη Γαλλία. Είναι ένα team ομοιοπαθητικών, οι οποίοι είχαν την ιδέα να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα λειτουργεί ολιστικά, δηλαδή σε σωματικό επίπεδο, σε συναισθηματικό και ενεργειακό. Ακούτε τώρα, άκου τι ψάξανε οι άνθρωποι και βρήκαν. Σε ολιστικό, γιατί βεβαίως πάμε σε όλους. Και αυτό είναι πολύ κοντά και σε μένα, στη δικιά μου δηλαδή άποψη που έχω για την υγεία. Μάλιστα. Και γι' αυτό την συμπεριέλαβα στην γκάμα των προϊόντων που έχω στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι, γιατί διαθέτεται και τα προϊόντα σας από ηλεκτρονικό κατάστημα. Ακριβώς. Το οποίο όσοι μπορούν να επισκεφτούν και έχουν άνεση με τον υπολογιστή, βλέπετε το site όπου μπορείτε να παραγγέλνετε και τα προϊόντα. Αλλά μπορείτε να τα πάρετε και από φαρμακείο, σωστά? Και από φαρμακείο. Αυτή λοιπόν η κρέμα έχει βότανα τα οποία βοηθούν τους μυοσκελετικούς πόνους. Εκεί το δοκίμασα και είχε άμεσο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Εκεί που δεν το είχα δοκιμάσει ήταν στο πονοκέφαλο. Αυτό το καταφέρνει γιατί έχει τα ανθοϊάματα Μπαχ. Αυτά λοιπόν χαλαρώνουν, περνάνε μέσα στον οργανισμό, σε χαλαρώνουν και σε μυοσκελετικό επίπεδο αλλά και σε συναισθηματικό. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό προϊόν και εδώ τώρα, επειδή αν νιώθετε ότι χάνετε την αναπνοή σας, αν πνίγεστε, διότι υπάρχουν άνθρωποι που σας πνίγουν και ουσίες που σας πνίγουν, δεν έχετε παρά να προμηθευτείτε αυτό εδώ το προϊόν που θα μας μιλήσει ο κύριος Τσεκούρας, γιατί αυτό αποτελείται από απλό αλάτι. Αυτό είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, το οποίο περιέχει μόνο ορυκτό αλάτι. Το αλάτι έχει την ιδιότητα να ανοίγει τους αεροφόρους αυτούς στο βροχικό μας δέντρο και να σκοτώνει τα βακτήρια που υπάρχουν σε αυτό. Έτσι απελευθερώνεται με ένα πάρα πολύ φυσικό τρόπο η αναπνοή. Άρα, όσοι πάσχετε από αλλεργίες, κύριε Τσεκούρα, έτσι. Και ειδικά αυτή η άνοιξη ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η άνοιξη. Μπορεί να το χρησιμοποιηθούν. Μισό λεπτό, κύριε Σφακιανάκη μου, έχω ερώτηση. Λοιπόν, αυτός ο αρχισυντάκτης. Να σου πω, και παιδάκια μπορεί να το χρησιμοποιήσουν. Ναι, από 4 ετών και άνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα. Είναι πολύ μικρό και ευέλικτο προϊόν. Μπορεί να το έχει οποιοδήποτε μαζί του, ένα παιδί να το έχει στην τσάντα του, ένας ενήλικας στην τσέπη του και να το χρησιμοποιήσει μόλις νιώσει ότι έχει μια αναπνευστική δυσχέρεια. Καταπληκτικό αυτό, μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας, γιατί δεν ξέρετε πότε θα σας χτυπήσει μια αλλεργία. Μπορεί να σας χτυπήσει και ξαφνικά. Άρα βοηθήστε την αναπνοή σας και το έχετε στην τσάντα σας, έτσι ώστε να έχετε ποιότητα ζωής πάρα πολύ καλή. Την προηγούμενη φορά ήσασταν πάρα πολύ γαλαντόμος. Όπως υποστηρίζει ο αρχισυντάκτης μου, είναι και εγώ φυσικά, αλλά εκείνος έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα μου είπε, δεν το λέω εγώ, εκείνος, ναι, θέλει να είσαστε ακόμα περισσότερο. Βέβαια και θα είμαστε και λόγω των εορτών. Όποιος καλέσει από τώρα μέχρι και την Τετάρτη, θα έχει 15% έκπτωση στα προϊόντα αυτά που διαφημίζουμε σήμερα. Α, όποιος τηλεφωνήσει μπορεί να προμηθευτεί οτιδήποτε με 15% έκπτωση. Από τα προϊόντα που προβάλλουμε αυτή τη στιγμή. Τι λέτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί μας δείχνετε πολύ πρωτοποριακές θεραπείες και επίσης προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ιδιαίτερα. Θέλουμε να πουλάμε, θέλουμε να βοηθάμε πραγματικά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσεκούρα. Με χαρά σας περιμένω την επόμενη φορά να δω πόσο ακόμη θα χαρούμε με τα νέα που μας φέρνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και να είναι καλά η ομάδα σας για τις έρευνες που κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα θέμα που αφορά όλες και όλους.